Το Σεπτέμβριο πληρωθήκαμε τις περσινές τιμές, με αυτές που είχαμε προκαθορίσει. Και δεν καταλαβαίνω γιατί στο σούπερ μάρκετ και γενικά στην αγορά έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα πράγματα. Την ώρα που οι κτηνοτρόφοι λένε πως πουλάνε ακόμη το γάλα τους σε περσινές τιμές, το φρέσκο γάλα στο καλάθι του νοικοκυριού πωλείται από 1,12 έως 1,88 ευρώ το λίτρο. Η ψαλίδα δηλαδή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ ανοίγει έως 76 λεπτά, δηλαδή 67,8%. Υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία πρέπει να ελεγχθούν. Μπορεί να δεις μια αυξομοίωση, αλλά αυτό, είναι ένα καμπανάκι, μπορεί να είναι και ένα ποσοστό 10-20% των προϊόντων. Τα προϊόντα που μπαίνουν στο στόχαστρο των ελέγχων είναι όσα έχουν εμφανίσει περίεργες διακυμάνσεις και μπήκαν στο καλάθι του νοικοκυριού με την υψηλότερη τιμή των τελευταίων 2 μηνών. Θα ελεγχθούν ως προς το περιθώριο κέρδους που δεν μπορεί να ξεπερνά το κέρδος του Σεπτεμβρίου του 2021. Μειώσεις τιμών τις τελευταίες 3 μέρες έχουμε πάρει πάνω από περίπου νομίζω 100% προϊόντα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζεται να δώσει με υπουργική απόφαση συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα ταμπελάκια ώστε να είναι ευδιάκριτα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ θέλει να θωρακίσει και την επάρκεια των προϊόντων του καλαθιού. Ακόμα η σήμανση δεν έχει μπει. Η σήμανση. Με το μέγεθος που θέλουμε. Για όλα αυτά θα βγάλω καινούργια υπουργική απόφαση που θα λέει τη Δευτέρα, για να τα διορθώσω και να εξηγήσω ότι όλα αυτά είναι υποχρεωτικά. Αυτά που ξεπούλησαν τις πρώτες ημέρες ήταν προϊόντα μακράς διαρκείας όπως απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες, καφές, ζάχαρη, μακαρόνια και ρύζι. Είναι οι προσφορές τις οποίες βγάζει το σούπερ μάρκετ, το εκάθεστο σούπερ μάρκετ ανά εβδομάδα. Με την πρώτη αλλαγή του καλαθιού, οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τη διαφορά των τιμών στα προϊόντα από Τετάρτη σε Τετάρτη. Όπως αποκαλύπτει ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας με συνέντευξή του στο Έθνος, έρχεται η τροπολογία για τον νέο κουμπαρά στα υπερκέρδη των εταιριών προμήθειας. Μέχρι σήμερα, ο μηχανισμός ανάκτησης υπερεσόδων στην ηλεκτροπαραγωγή κρίθηκε ως απολύτως επιτυχής, καθώς ανακτώνται 2,69 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Την επόμενη εβδομάδα καταθέτουμε τροπολογία στη Βουλή για τον νέο μηχανισμό στον κλάδο της προμήθειας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στην ακρίβεια της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος και η μόνη χώρα που αυξήθηκε σήμερα η τιμή σύμφωνα με τον χάρτη της ΡΑΕ. Εσχροκέρδια Μητσοτάκη. Με οδηγό την ενέργεια, ο πληθωρισμός αναμένεται να κλείσει φέτος το 9,8%.